εμβολιασμών δεν ισοσκελίζει τις τεράστιες ελλείψεις στα δημόσια συστήματα υγείας, τα ανεπαρκή κυβερνητικά μέτρα. Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις στο πλαίσιο της υγείας εμπόρευμα αντιμετωπίζουν το εμβόλιο ως μια ακόμα πηγή κερδοφορίας των μονοπωλίων. Οι φαρμακοβιομηχανίες εκ του ασφαλούς επιδοτήθηκαν από την έρευνα, την παρασκευή, την προαγορά ως τη διάθεση του εμβολίου. Κρύβουν η μία από την άλλη τα ερευνητικά αποτελέσματα, εμποδίζοντας τη διεπιστημονική συνεργασία που δεν χωρά στον καπιταλιστικό ανταγωνισμό. Ερωτηματικό αποτελεί το γιατί δεν προωθείται το ζήτημα των θεραπείων και φαρμάκων που φαίνεται να συμβάλλουν ενάντια στον ιό. Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι η Κομισιόν υπεκφεύγει στο αίτημα κατάθεσης εγγράφων της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας να δοθούν οι συμβάσεις που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις εταιρείες, συγκεκριμένα για να γνωρίζει υπεύθυνα ο λαός τι έχει συμφωνηθεί με τα δικά του χρήματα. Τα εμβόλια πρέπει να είναι ασφαλή και δωρεάν. Ενάντια στις θεωρίες συνωμοσίας, να αποτελούν συνειδητή πράξη και απαίτηση του λαού για να προστατέψει την υγεία του σύμφωνα με τις συστάσεις των επιστημόνων και καθυπόδειξη των γιατρών.